στους μάνδρες αυτών και τα σύσσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος. Δεν θέλω να χάνω χρόνο. Παρακαλώ, δώστε μου τον Παπα Χρήστο. Δώστε μου τον. Καλημέρα. Αχ, τι να πω τώρα, καλημέρα. 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 Είστε καλά, τελειώσατε λειτουργία. Χαρά με. Τελειώσατε. Κοινωνήσαμε τον κόσμο, εξομολόγησα, έκανα δουλειές στο λαό και είμαι έτοιμος, είμαι εδώ. Εδώ, παραδομένος. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα. Είναι και η τελευταία μας όμως μέρα τηλεοπτικά πριν από το Πάσχα, για να πούμε και τις ευχές μας. Λοιπόν, κοίταξε, Μεγάλη Πέμπτη σήμερα είναι η Σταύρωση του Χριστού. Κορυφώνεται το πάθος, φτάνει ο Χριστός στο Σταυρό. Εκεί γίνονται συνταρακτικά πράγματα. Πρώτον, έχουμε τον ληστή, ο ληστής πάνω στο Σταυρό, που κερδίζει, μωρέ, είναι ο πρώτος που μπαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών και διαλέγει έναν κακούργο, ένα ληστή, για να μας δείξει ότι τον αμαρτωλό, με τη λίγη του μετάνοια, τον αγαπάει ο Χριστός και τον παίρνει αγκαλιά. Σήμερα αλήθεια, λέει, σου λέω, θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Λίγο πριν όμως ήθελα να μείνω στη μεταφορά του Σταυρού του Χριστού. Μεταφέρει ο Χριστός το Σταυρό του και λυγίζει στον δρόμο. Γιατί λυγίζει? Γιατί αυτός ο Σταυρός είχε βάρος. Ποιο βάρος? Την κακία και την αμαρτία όλου του κόσμου. Αυτήν κουβαλούσε ο Χριστός μέχρι τον Γολγοθά. Γι' αυτό και χρειάστηκε, λέει, να τον πάρει τον Σταυρό κάποιος άλλος, ο Κυρηναίος. Και είναι αυτό ένας συμβολισμός και εμείς να σηκώνουμε τους σταυρούς των άλλων. Όπως τον δικό μας σταυρό τον σηκώνει ο Χριστός, εμείς να σηκώνουμε τους σταυρούς των άλλων. Και φτάνουμε πάνω στο Γολγοθά και σταυρώνεται ο Χριστός και πάνω από το σταυρό σκορπάει συγχώρεση ακόμα και σε ποιους? Στους σταυρωτές του. Άφες αυτής, Πάτερ Άγιε, συγχώρεσέ τους. Ουγαρίδας οι τυπιούσοι, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν αυτήν την ώρα. Πού να ξέραν οι ταλέποροι ότι αυτή η θυσία και αυτός ο Σταυρός του Χριστού θα φέρει τη λύτρωση σε όλους τους ανθρώπους. Εκείνη την ώρα υπογράφει τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας ο Χριστός. Και αποθνίστη και κατεβαίνει στον Άδη και χαρίζει και σε αυτούς που είναι στον Άδη τη δυνατότητα της λύτρωσης, να λυτρωθούν, να ακούσουν και αυτοί το λόγο του. Και όσοι πίστεψαν, λέει, τους πήρε μαζί του στον Παράδεισο. Μετά, όταν έρχεται η ώρα της Ανάστασης, αν δούμε τις εικόνες της Ανάστασης, έχουν τον Χριστό πάνω στις πόρτες του Άδη, που τις έχει γκρεμίσει ο Χριστός. Τι γκρέμισε ο Χριστός? Τα κλήθρα του Άδου που δένανε τους ανθρώπους μόνιμα στη μαυρίλα, στην καταστροφή, στην κόλαση. Αυτά όλα τα νικάει ο Χριστός. Πώς? Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατον πατήσας. Με το θάνατό του τα πατάει όλα. Και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Τι ελπίδα, τι μεγαλείο, τι χαρά, τι ζωή, τι γλέντι, τι λαμπρή. Όχι άνοιξη, αλλά ό,τι σπουδαιότερο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος από χαρά, το ζει και το προσφέρει η Ανάσταση. Γιατί με την Ανάσταση, ελπιδάκι μου, νικέται ο θάνατος, η μαυρίλα του θανάτου. Ναι. Και έχουμε την αιώνια ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτό το Χριστός Ανέστη θα ψάλουμε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και μετά εμείς θα συνεχίσουμε τη λειτουργία και ζήτησα από όλο τον κόσμο να κοινωνήσει εκείνο το βράδυ και μετά θα τους έχουμε κέρασμα ωραίο. Ναι. Ναι, Παπα Χρήστο μου, πραγματικά η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Μέρες αγάπης, μέρες συγχώρεσης. Η Ανάσταση πραγματικά ας φωτίσει
το φως της Ανάστασης φωτίσει έτσι τις καρδιές μας. Ναι, μωρή, γιατί όλες αυτές τις μέρες έχουν μαυρίσει οι καρδιές μας, πόλεμοι, ακοές πολέμων, αρρώστιες, lockdown, οικονομικά προβλήματα, τούτο, εκείνο, το ένα, τ' άλλο. Ας παραδοθούμε λοιπόν στην Ανάσταση, να τη γλεντήσουμε, να τη χαρούμε, να τη γιορτάσουμε, να την τραγουδήσουμε. Και να ισχύει αυτό που έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος. Έτσι χαιρετούσε, λέει, πάντα τους ανθρώπους. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Ναι, έβαζε χαρά μέσα. Έβαζε ομορφιά μέσα. Έβαζε μεγαλείο μέσα. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Τι ωραίο. Τι ωραίο πραγματικά. Και έχουμε και 2 χρόνια να ζήσουμε το Πάσχα έτσι όπως έτσι, το θυμόμαστε. Ναι. Να πάμε σε εκκλησίες. Όλοι το περιμένουμε. Να κάνουμε Ανάσταση, γιατί πέρσι έγινε πολύ νωρίτερα. Κανονικά οι λειτουργίες όπως ήθιστε να γίνονται. Το περιμένουμε έτσι, να βρεθούμε με τις οικογένειές μας. Και έχει και τροπάρια ωραία, υπέροχα τροπάρια. Και εμείς εδώ, έχουμε και πάρα πολύ ωραίους ψάλτες αυτές τις μέρες. Κάτι παιδάκια που ξέρουν να το γυρίζουν, να το τραγουδάνε, να το ομορφαίνουν, να το λένε. Και τα απολαμβάνουμε. Τα απολαμβάνουμε. Χθες έχω να σας πω ότι δεν κατάφερα να πάω στην εκκλησία χθες, αλλά συνδέθηκα ζωντανά μέσω YouTube μαζί σας με την εκκλησία εκεί στη Σαρακίνα και παρακολούθησα μέρος της λειτουργίας χθες. Ναι, και αυτό βοηθάει πολύ κόσμο, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι στο σπίτι άρρωστος. Είτε με κορονοϊό, είτε... Ναι. Το YouTube που είναι Παπαπάοχ, γράφεται Παπαπάοχ, θα βγει το YouTube που βγάζω όλα τα βιντεάκια, τις εκπομπές, αυτά όλα, και εκεί μπορείτε να κάνετε εγγραφή και κάθε βράδυ θα παρακολουθείτε την ακολουθία μας. Ζωντανά εκεί. Ναι. Γιατί είναι και αυτό που σας έλεγα, βεβαίως, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι σπίτι. Άνθρωποι που είναι σπίτι, είναι άρρωστοι ή δυσκολεύονται ή για κάποιους λόγους δεν μπορούν να παρευρεθούν στις εκκλησίες, μπορούν όμως να παρακολουθήσουν ζωντανά. Το διαδίκτυο βοηθάει σε αυτό και εκμηδενίζει αποστάσεις. Και είδες, εμείς το έχουμε και με λίγο φως. Πολύ, οπότε ναι, έχει άλλη κατάνοιξη. Παπαχρίστο μου, τι να ευχηθούμε, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση και στην καρδιά μας φως, χαρά, αγάπη, υγεία, τρέλα, τραγούδι, τα πάντα για να τα απολαύσουμε. Το μεγαλείο της Ανάστασης. Και να είναι όλη η ζωή μας μια Ανάσταση. Ας αφήσουμε την κακομοιριά στην άκρη. Ας αφήσουμε τη μαυρίλα στην άκρη. Φως, ζωή, χαρά. Ελπίδα και αγάπη. Ας ανοίξουμε τις αγκαλιές μας. Δεν τη χάνουμε. Ανοίγουμε τις αγκαλιές μας. Έτσι, εγώ πάντως θα έχω μια αγκαλιά για όλους. Θα έχω μια αγκαλιά εδώ για όλους, με όλο το χαμόγελό μου, και από εκεί και πέρα και όλη την τρέλα μου. Δεν την βάλω, δεν την ξεχνάω και δεν την αφήνω στην άκρη. Αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό σας. Πού να την αφήσετε, γι' αυτό σας αγαπάμε, γι' αυτό. Λοιπόν, Παπαχρίστο μου, κλείνουμε μαζί. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, αγαπημένοι μου φίλοι που μας παρακολουθείτε. Πέρασα σήμερα. Μια εβδομάδα υπέροχη. Μια εβδομάδα μαζί σας. Με τον Παπαχρίστο ζωντανά, βεβαίως, την επόμενη Παρασκευή. Εμείς επιστρέφουμε ζωντανά την Τρίτη του Πάσχα.
θα πάμε κι εμείς να συναντήσουμε τις οικογένειές μας, θα πάμε εκκλησία να χαρούμε αυτό το μεγαλείο της Ανάστασης, το Πάσχα. Μαζί και με σε δύο εβδομάδες θα είμαι στην Κύπρο. Βεβαίως! Και ο Πάπα Χρήστος σε δύο εβδομάδες στην Κύπρο. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά και στο στούτιο. Άμα κοντεύουν οι μέρες, βεβαίως θα τα πούμε εκτενέστερα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αγαπημένε μου Πάπα Χρήστο και αγαπημένοι μου φίλοι, καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση. Την αγάπη μας. Να είμαστε καλά όλοι. Να είμαστε καλά. Γεια σας.